Κλιμακώνονται οι επιθέσει στο Ντομπά. Πάμε στο Κίεβο και στην απεσταλμένη μα την Γεωργία Λαγού, καθώς ρωσικά στρατεύματα Γεωργία βομβαρδίζουν υποδομέ στην Ανατολική Ουκρανία. Καλησπέρα, μήνα κυρίε και κύριοι από το Κίεβο. Κλιμακώνονται και κορυφώνονται οι μάχε. Στα Ανατολικά, η ουκρανία Ουκρανοί απέκρουσαν αναρρύθμιτε ρωσικέ προσπάθειε στην περιοχή του Ντομπά, τη στιγμή που η Μόσχα έχει αυξήσει του βομβαρδισμού, σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνα. Εξαπολύουν βομβαρδισμού με πυράβλου μήνα σε στρατιωτικέ και πολιτικέ υποδομέ, σύμφωνα με τι Ουκρανικέ Αρχέ. Μονάδε του Ρωσικού στρατού ελέγχουν πλέον και το 80% τη περιοχή Λουχάνκ, σύμφωνα με τον επικεφαλή τη στρατιωτική τη περιοχή και οι κοινότητε Ρουμπίσνε και Ποπάσνα έχουν πέσει εν μέρη, όπω ο ίδιο λέει, στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων. Να πούμε πω υπάρχουν μεγάλοι φόβοι για αυτέ τι περιοχέ, διότι υπάρχει αρκετό άμαχο πληθυσμό και μέχρι και αυτή την ώρα συζητούν για ανθρωπιστικού διαδρόμου. Την ίδια ώρα ο πρόεδρο Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του, όπω χαρακτηριστικά είπε Μίνα, ότι οι σύμμαχοι και οι τέροι τη χώρα αρχίζουν να κατανοούν τι ανάγκε. Τη Ουκρανία για όπλα μετά τι επανειλημμένε διαμαρτυρίε του Κιέβου για τι καθυστερήσει και τι παραδόσει. Να σα υπενθυμίσω πω ο πρόεδρο Ζελένσκι μην έχει πει: Φέρτε τα όπλα άμεσα, όχι σε εβδομάδε, ναι. όχι σε μήνε τώρα. Και την ίδια ώρα κλείνοντα να σου πω πω ο πρωθυπουργό τη Ισπανία ναι. με την ομόλογό του, τη Δανέζα, ομόλογό του, βρίσκονται εδώ στο Κίεβο. Έρχονται ω ναι. συνέχεια μετά από κάλεσμα. Να, δει, να δείξουν την αλληλεγγύη του εδώ στον Ουκρανικό λαό και θα συναντηθούν και με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, συζητώντα την οικονομική και την αμυντική στήριξη αλλά και τι κυρώσει κατά τη Ρωσία. Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ.